Με δύο πτήσεις, μία από Μόναχο και μία από Ζυρίχη που προσγειώθηκαν στον διεθνή αερολιμένα Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος της Καλαμάτας, η Μεσσηνία άνοιξε πρώτη τις πύλες του τουρισμού για τη σεζόν 2022. It's very nice. From Germany, from South Germany. Long journey. Is it your first time in Greece? No, I was in Rhodos, Skiathos, in the Festland, the first time. First time. Is it for pleasure? Oh, cool. Playing golf. Ah. It's a hard work. No. You've been here before? Oh, every week in winter. This is from Germany, South Germany, Munich, near Munich. Μεγάλος πρωταγωνιστής η Κώστα Ναβαρίνο με το Westin Resort να ανοίγει τις πύλες του, ενώ τη λειτουργία του ξεκίνησε και το νέο γήπεδο γκολφ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και το The Hills Course, προσελκύοντας πάρα πολλούς τουρίστες. Καλαμάτα. Alto Καλαμάτα, klar, in Westin. And do you have friends here? Yes, a lot of friends, and we play golf. Yes, Costa Navarino. That's perfect. It's great, great golf course. Everything is good. Περίπου 150 επισκέπτες προσγειώθηκαν με τις δύο πτήσεις, μία της Aegean από Μόναχο και μία της Edelweiss από τη Ζυρίχη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, απολαμβάνοντας το θερμό καλωσόρισμα που τους επιφύλασαν οι τοπικοί φορείς. Η Μεσσηνία είναι η πρώτη που ανοίγει την τουριστική περίοδο, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, είναι ιδιαίτερο σημαντικό, καθώς δημιουργεί την ευθύνη για την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό. Καλωσορίσαμε σήμερα τους πρώτους τουρίστες της φετινής τουριστικής περίοδου, που αποτελούν άλλωστε και τους πρώτους που έρχονται στην πατρίδα μας για φέτος. Ευχόμαστε αυτή η τουριστική περίοδος να είναι πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, ο τουρισμός αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για την εθνική οικονομία αλλά και την τοπική μας οικονομία, καθώς προσφέρει θέσεις εργασίας αλλά και πλούτο. Φέρνει χρήματα το οποίο είναι τόσο απαραίτητο για να λειτουργήσει η οικονομία μας. Είμαστε τυχεροί, διότι στην περιοχή μας δραστηριοποιείται το Κώστα Ναβαρίνο, που αυτό ουσιαστικά μας έβαλε το τουριστικό χάρτη. Υποδεχτήκαμε σήμερα. Η Καλαμάτα, η Πελοπόννησος, η Μεσσηνία βρίσκονται στο επίκεντρο της τουριστικής περίοδου για το 2022. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει ένα λαμπρό μέλλον. Μπροστά του ανοίγονται προοπτικές ανάπτυξης. Ήδη ο διαγωνισμός παραχώρησης ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησής του, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα είναι στον αέρα. Με αποτέλεσμα αυτό το αεροδρόμιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την Πελοπόννησο ολόκληρη και βεβαίως για τη χώρα μας. Λοιπόν, καλημέρα. Τουρισμός είναι αερομεταφορές. Και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ νωρίς για τη φετινή τουριστική περίοδο. Υποδεχόμαστε τις πρώτες πτήσεις της εταιρείας Edelweiss και της εταιρείας Aegean από Μόναχο και Ζυρίχη, και θα ακολουθήσουν και άλλες και μέσα στο Μάρτιο. Και φυσικά όλο αυτό θα ενταθεί τους προσεχείς μήνες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα είναι μια πολύ ευνοϊκότερη τουριστική χρονιά για τον προορισμό μας. Τις πρώτες πτήσεις, τους πρώτους επισκέπτες στην Καλαμάτα. Και αυτό σημαίνει ότι επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η τουριστική περίοδος για την περιοχή μας επιμηκύνεται, και από τη δική μας την πλευρά ως Δήμος έχουμε καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε να αναδείξουμε το τουριστικό προϊόν και άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα μπορέσουν να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα στην αρχή και το τέλος της τουριστικής περίοδου. Με πολύ χαρά διαπιστώνουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Καλαμάτα δεν είναι μόνο ο προορισμός, αλλά και η αφετηρία για υπόλοιπες διαδρομές τουριστών.